Αύριο στις 7 το απόγευμα θα συγκεντρωθούμε Παλαιστίνη της Μυτιλίνης για να στείλουμε ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο, συμπαράσταση για τους συγκρατούμενους Παλαιστίνιους συμπατριώτες μας στις Ισραηλινικές φυλακές. Είναι η τέταρτη μέρα σήμερα που μπαίνουν στα μπρυγεία πείνας και εμείς εδώ στη Μυτιλίνη αυτό που μπορούμε να κάνουμε, μόνο και μόνο αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι συμπαράσταση και αλληλεγγύηση με τον αγώνα τους, το δίκαιο αγώνα για τις συνθήκες, οι άθλιες συνθήκες που ζουν στις Ισραηλινικές φυλακές. Και έχουμε αυτή τη στιγμή 7.000 εκκρατούμενοι Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 60 γυναίκες και έχουμε παραπάνω από 65 ανήλικα παιδιά. Ζουν σε συνθήκες άθλιες, σε παράδειγμα ούτε το φαγητό τους σε ποσότητα ούτε σε ποιότητα είναι ανθρώπινο. Έχουν απαγορέψει να τους κάνουν επίσκεψη και επισκέπτες οι δικοί τους. Καμιά φορά πηγαίνουν και τους διώχνουν χωρίς δικαιολογία. Μπαίνουν στους θαλάμους τους χωρίς συμπροειδοποίηση και τους κάνουν έλεγχο κάθε ώρα και στιγμή. Και όλοι αυτοί που είναι στις φυλακές είναι αγωνιστές εναντίον την Ισραηλινική κατοχή. Είναι καιρός να σταματήσουν οι Ισραηλινές παραβιάσεις των ανθρωπών δικαιωμάτων, των Παλαιστινίων κρατουμένων. Είναι καιρός να σταθούμε αλληλήγγυοι με τους Παλαιστίνιους σε απεργία πείνας που απαιτούν τουλάχιστον την τήρηση των διεθνών προτύπων για δίκαια δίκη. Οι Παλαιστίνοι κρατούμενοι ζητούν από τους ελεύθερους ανθρώπους από όλο τον κόσμο να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη δίκαιο αγώνα τους για τη δικαιώματά τους. Όχι άθλιες συνθήκες στα κέντρα κράτησης, όχι άθλιες συνθήκες στα ανακριτικά κέντρα. Απεργία πείνας για την αξιοπρέπεια. Ενώνουμε τις φωνές μας με τον Παλαιστινιακό και το διεθνή κίνημα αλληλεγγύηση. Συμπαραστικόμαστε στο δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων κρατουμένων. Νίκη στον αγώνα των Παλαιστινίων κρατουμένων απεργών πείνας.